πέρασες από το πιστό του ΟΑΚΑ, η Ορλάντο Τράτζικ που πήραν το τζάμπο, αντιμετωπίζουν την Παρτιζάν με τα άσπρα. Είμαστε στο top 16 του κυπέλου, στις 16 καλύτερες ομάδες δηλαδή της διοργάνωσης. Το παιχνίδι είναι νοκάουτ, ο νικητής θα περάσει στα προημιτελικά. Να πούμε ότι εδώ στο Atlas Cup η Ορλάντο Τράτζικ είναι στην Atlas League 3, στην τρίτη κατηγορία. Ο Δούρος κάνει το σκορ 2-0 που παίρνει το φιλοξενούμενο. Το Ορλάντο Τράτζικ λοιπόν είναι από τις δυνατές ομάδες της Atlas League 3, έχουν ρεκόρ 11-3, ενώ ακριβώς το ίδιο ρεκόρ έχει η Παρτιζάν στην Atlas League 1 στη περιφέρεια West, στο Ήλιον και στο Σάλα Σκορ. Θα πούμε, ξέχασα να πω ότι ο Ορλάντο Τράτζικ παίζουν εδώ στο ΆΚΑ στο North στην περιφέρεια North. Οπότε κατά κάποιο τρόπο παίζουν στην έδρα τους οι Ορλάντο Τράτζικ. Έχουμε και το σούτ τριών ποντών από τον Αβαράκη και κάνει το σκορ 3-2 υπέρ των Ορλάντο Τράτζικ. Πέρασαν μπροστά. Στην επίθεση είναι η Παρτιζάν. Τώρα έχουμε ένα τρίποντο το οποίο είναι άστοχο από τον Θεοδωρόπουλο. Ο χώρος τώρα τρέχει για τους Τράτζικ. Πάει μέχρι μέσα, βγάζει την μπάλα έξω, αλλά είναι λάθος. Μάλιστα την προλαβαίνει. Θα τα βάλει και φιλιασμό, θα πετύχει το καλάθι ο Δελτσίστας. Το πρώτο του καλάθι στον αγώνα και το σκορ γίνεται 4-3 υπέρ τον Ορλάντο Τράτζικ, τον συγγνώμη, υπέρ της Παρτιζάν. Πόντων το οποίο είναι άστοχο από τον Αβαράκη. Είχαμε όμως εκθετικό rebound για τον Τράτζικ. Ο χώρος εδώ τροφοδοτεί τον ξυλό τον Μαστρογιαννόπουλο. Έξω η μπάλα στον Αβαράκη για τρεις. Όχι. Μαζεύει το rebound ο Τζούρος για τους Παρτιζάν. Και οργάνωνε αυτή την επίθεση. Παίρνει το screen. Βρίσκει λίγο οπτικό πεδίο. Τελικά δεν θα σου θα δώσει την μπάλα στο πλάι. Μέχρι μέσα ο Θεοδωρόπουλος, κερδισμένο φάουλ, θα πάει στην γραμμή των βολών ο Θεοδωρόπουλος. Τώρα θα πάρει την πρώτη του προσπάθεια από τις δύο για την Παρτιζάν. Έχω παίξει 2,5 λεπτά αγώνα, υπάρχει η διάθεση και από τις δύο ομάδες να πέσουν δυνατά, γρήγορα. Είναι πολύ πιεστικές ομάδες άλλωστε. Αστόχησε το μεταξύ στην πρώτη βολή ο Θεοδωρόπουλος όπως είδαμε. Κάνει και τη δεύτερη. Το ρημάν το μάζεψε ο Μαστρογιαννόπουλος. Για το σωστό τράγικο μας έχουμε κλέψιμο, όχι. Πάτησε γραμμή ο Δελτσίστας. Οπότε η κατοχή περνάει ξανά του Ορλάντο Τράτζικ. Με τον Αβαράκη να επαναφέρει και τον Γκόρο να κατεβάζει την μπάλα, οργάνωσε το παιχνίδι τον Τράτζικ που μόνο τραγική δεν είναι. Εδώ πάει προς τα μέσα, ωραία προσπάθεια αλλαγή και γύρω από τώρα, αστόχησε. Το επιθετικό λοιπόν το πήρε ο Ντάσιος, αλλά έχει χρεωθεί από ό,τι καταλαβαίνει το επιθετικό φαουλ. Οπότε η Παρτιζάν είναι στην επίθεση πλέον με τον Δελτσίστα να κατεβάζει, πήρε την πάσα των Κυπριανών. Ο Δελτσίστας θα έπρεπε μέσα. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι. Για τον Δελτσίστα είναι το δεύτερο καλάθι στο παιχνίδι, 4 υπόλοιπου. Μακρινή πάσα του Γκόρου για τον Τάσιρ να τα καταφέρει, τον βρίσκει. Απαντάνε εδώ οι Ορλάντο Τράτζικ. Με τον Τάσιο να παιχνίδι το πρώτο καλάθι. Μείωσαν 6-5 τώρα οι Τράτζικ. Το άστοχο τρίποντο από τον Δούρο, όμως είχαμε το τελικό ρημπάντο του Θεοδωρόπουλου. Πάει προς τα μέσα, βρίσκει το διάδρομο, θα βγάλει την μπάλα στο πλάι, γυρίζει την μπάλα. Στη δυνατή πάσα από την πλάτη, ωραία, για τρεις. Μέσα είναι από τον Κυπριανό. Και το σκορ γίνεται 9-5 υπέρ της Παρτιζάν. Πολύ ωραία φάση. Πάσα από την πλάτη.
έχουμε τον Χρυστακή. Πάει να προστάρει, βγάζει έξω. Παίρνει το τρίποντο Κόρος, ατοχή και έχουμε φάουλ πάνω στο τριών πόντων. Ναι, άρα θα έχουμε τρεις βολές εδώ από τον Κόρο. Έτσι την πρώτη βολή από τον Κόρο, μειώνει σε 9-6. Η δεύτερη. Ευτυχή σε τρεις βόλες ο Κόρος. Αυτή είναι και η πρώτη του τρεις πόντι. Οπότε μειώνουμε η τράτη σε 9-8. Η Παρτιζάν τώρα στην επίθεση. Πήρε το σύντρο εδώ ο Αρβανίτης, αλλά αστόχησε. Ο Αβαράκης τώρα τρέχει για το στράτη. Βγάζει την μπάλα στο πλάι στον Τάσιο. Αυτό για τον Κόρο. Ξανά ο Τάσιος κάνει το πεταχτάρι από εκεί. Μαζεύει το rebound η ομάδα των Πατινάν. Εδώ ήταν το τρίποντο από τον Δούρο. Έφτασε στους 5 πόντους. Και το σκορ γίνεται 12-8. Εδώ είναι ο Χρυστακίδης, κλείνεται. Βήματα τεχερούνται. Ο Χρυστακίδης. Η κατοχή για την Παρτιζάν. Βγαίνει μέχρι μέσα, κλείνεται ο Βελτσίστας. Καναπέζει μπάλα τον Αρβανίτη. Γυρίζει το αντιπάλο του Βερόπουλου για τον Κυπριανό. Πάει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια στο σύν, μαζί με ο Χρυστακίδης και ο Κόρος που οργανώνει τώρα. Είναι στο πλάι στον Αβαράκη, πανά στον Κόρο, έτω σε τριών πόντων, είναι έξοχο. Ο Κόρος που είναι εξαιρετικός και στο και στις assist και στο, στην εκτέλεση. Τρίποντο λοιπόν από τον Κόρο. Έχει πλέον 6 πόντους. Μέχρι μέσα ο Αρβανίτης, αστοχή. Ο Κόρος τώρα για τον Χρυστακίδη. Σωστά βλέπω, ναι, διορθώθηκε το σκόρ, τον αξίζει 12-11. Είναι, προηγούνται πέσες του Παρτιζάν. Χρυστακίδης πάει προς τα μέσα τώρα, βρίσκει το διάδρομο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 13-12 με το πρώτο καλάθι του Χρυστακίδη. Πέρασαν μπροστά οι Τράτζι. Μέχρι μέσα ο Βελτσίστας, ζει το λουφάκι από εκεί, μάχη για το rebound. Και θεϊκό 9, το πήρε ο Αρβανίτης. Μέχρι μέσα, δεν βγαίνει εδώ. Τελικά θα σου πάρει για 3. Μέσα είναι από τον Δούρο. Πέντε, 13, μπροστά η Παρτιζάν. Λάθος εδώ, κλέψιμο. Πάσα Κυριακού. Μέχρι μέσα ο Θοδωρόπουλος. Καλάθι με τα δυο. Πρώτο καλάθι για τον Θοδωρόπουλο. 17-13 το σκορ. Προηγείται η Παρτιζάν. Σουτ εδώ από τον Αβαράκη, είναι μέσα από το ύψος της βολής. Ένα ακόμα καλάθι, 5 πόντι του Αβαράκη που μειώνει σε 17-15. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει πολύ ζεστές στην επίθεση. Έχουμε το σουτ τριών πόντων. Όχι, για δύο έχει προωθεί από την βλέπω, 19 γράφει ο πίνακας. Άρα καλά το ταπεκτή. Τρίποντο ήτανε. Το πέτυχε ο Βελτσίστας που έχει 7 πόντους. Νέα επίθεση για την Παρτιζάν. Γυρίζουν πολύ γρήγορα την μπάλα. Ο Αρβανίτης παίρνει το mid-range από εκεί.
κίνηση για την Παρτιζάν. Δύσκολη προσπάθεια εδώ, αλλά είναι εξαιρετικό το καλάθι από τον Βελτίστα υπό την πολύ καλή κίνηση που του άσκησε ο Μπόρος. Το σκορ έχει γίνει πλέον 22-15 υπέρ της Παρτιζάν. Και η Ελλάδα κράτησε την επίδεση με τον Χρυστακίδη. Ο Μαστοριανόπουλος θα δώσει μια σκατή πάσα, πέρασε τελικά στο Ναβαράκι, όμως εδώ με κλέψιμο το έκανε ο Θοδωρόπουλος σε συνδυασμό μέχρι μέσα, πάρα πολλές πάσες, εξαιρετική πληροφορία μπάλας και σκοράρει ο Δούρος που έχει 10 πόντους 24-15 το σκορ μπροστά την Παρτιζάν. Εδώ είναι ο Μπόρος, πολύ ωραία θέμα την πάσα πίσω από την πλάτη, αλλά δεν μένει το καλάθι, κέρδισε όμως ο Φάουλο ο Ντάσιος. Πάει στη γραμμή των βολών. Ενώ έχουμε time out στο παιχνίδι. Επανήλθαμε λοιπόν μετά από το time out. Ο Ντάσιος είναι στη γραμμή των βολών για τους Ορλάντο Τράτζικ. Δεν θα καταφέρει στην πρώτη. Έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Πάλα το μπουλάκι που λέμε, όμως έρχεται στο σκορ πάνω στο παιχνίδι. Ο Ντάσιος μέχρι μέσα στο εκεί και μάλιστα το λιμάνι που είχε στην Παρτιζάν με τον Κυπριανό. Όχι με ταμπλό, τελικά στο εκεί ο Βελτίστας και η κατοχή είναι για τους Ορλάντο Τράτζικ. 44,7 τα δευτερόλεπτα που απομένουν για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Γκόρος εδώ επαναφέρει. Βγάζει μπάλα μπροστά στο Μαστοριανόπουλο. Μια άμα θα κάνει ο ψηλός στον Κράτζη. Πάει προς τα μέσα. Θέλει να αποστάρει ανάμεσα σε δύο δύσκολη προσπάθεια. Τελικά μπάλα εκτός. Δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι. 30 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και η κατοχή στην Παρτιζάν με τον Κυπριανό. Θα επαναφέρει. Θα κατεβάσει την μπάλα. Συγγνώμη. Τώρα θα έχει την επιλογή. Θα βγάλει την μπάλα στον Θεοδωρόπουλο. Ωραία ρολάρι αυτός, όμως την μπάλα ενώ την πήρε ο Τριαντάφυλλος παρενέβησαν τον Ρέδο Τράντζη. Την έβγαλαν εκτός, 17,4 για το φινάλε του περίοδου. Την μπάλα πάει στον Βελτίστα, το σκέφτηκε λίγο, τελικά δεν πέρασε. Πάσα το Μπόρος έκλεψε. Πέρασε μπροστά για τον Κούνα που κέρδισε το φάουλ. Θα γίνει η επαναφορά από το πλάι. Γιατί είχαν να δώσουν οι παίκτες της Παρτιζάν. Και επαναφορά λοιπόν τώρα από τον Κούνα. Γίνεται από αυτήν ο Γκόρος και παίρνει. Για να δούμε. Από μόνοι 5 δευτερόλεπτα, 4. 3 ο Γκόρος ρολάρει ωραία με τα φλόγια. Δεν τα καταφέρνει. Πήρε όμως το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Θα επιχειρήσει να ρίξει διαφορά. Που αυτή τη στιγμή είναι στους 9 πόντους, ενώ απομένουν 3,1 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Στη γραμμή των βολών λοιπόν ο Γκόρος, είναι εύστοχος στην πρώτη. Φτάνει στους 7 πόντους. 24-16. Τώρα στους 8, εύστοχος και στη δεύτερη. Και time out που πήραν οι Παρτιζάν, οι φιλοξενούμενοι Παρτιζάν, δηλαδή καλή σειρανό. Επανερχόμαστε. Επανήλθαμε λοιπόν, 3,1 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παρτιζάν στην παραφορά για να δούμε. Μπάλα πάει στον Θοδωρόπουλο. Και δίνει φάουλ. Ήταν λάθος αυτό το φάουλ για τους Στράντι, γιατί είχαν... Α, όχι. Τελικά είχαν να δώσουν. 4,10 είναι. Οπότε ήταν το πρώτο για το φάουλ. 1,6 για το τέλος, για να δούμε πρέπει να γίνει στην επιθυμία, το κάνει, όχι. Ο Δούρος ήταν άστοχος, τέλος του περίοδου 24-17 προηγείται η Παρτιζάν. Ξεκίνησε λοιπόν η δεύτερη περίοδος με την Παρτιζάν να είναι στην επίθεση. Κλέψουμε όμως εδώ τον Δούρο, πάνω στον Κυπριανό. Θα σταματήσει για τρεις, όχι, κέρδισε όμως το φάουλ. Ο Γκόρος που είναι αυτός που τραβάει ουσιαστικά το σκοράρισμα για τους Ορλάντο Τράτζικ και θέλει να κρατήσει το παιχνίδι. Να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρα
ας πούμε το αστέρι της ομάδας, που βέβαια έχει πολλούς καλούς παίκτες, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, ο Μπόρος, αν πεις ότι κάποιος εμπορίζει, αυτός είναι. Τον Μάτια θα βέβαια λίγο τώρα, συγγνώμη, έχασε τη βολή. Τώρα θα εκτελεί στη δεύτερη, η δεύτερη είναι μέσα. Ο Μπόρος που φτάνει στους 9 πόντους και μείωσε σε 24-18. Τώρα είναι η δεύτερη βολή, η τρίτη συνεργολή, αυτή είναι μέσα. 10 πόντου του, γίνεται ο πρώτος παίκτης με συμβιβασμό πόντων. 24-19, έχουν μειώσει τώρα οι Ολλάδο Τράκη. Πάει μέχρι μέσα ο Βελτσίστας, βγάζει έξω τελικά. Το σούτο έχει είναι κακό από τον Τριαντάφυλλο. Στο ριμπάουντ το πάει στο Κίνα για τον Ολλάδο Τράτζικ. Θα βγάλει τον Μαστρογιαννόπουλο. Επιδευτικό φάουλ έχει προωθεί. Δεν είναι ο Μαστρογιαννόπουλος. Έχει βγει ο Μαστρογιαννόπουλος. Είναι ο Πιλπιλής, ο οποίος και με το φόλο και κυλής έχει πέρασει το παιχνίδι. Ήδη είπαν ότι πέρασε το χέρι του πίσω και έστρωσε φυσικά τον αντιπαλό του, οπότε τον χρέωσαν με φυσικό φαουλ. Τρίποντο εδώ. Άστοχο είναι από τον Μπούρο. Μάζει στον Μπούρο. Κατεβαίνει από την πίεση εδώ του Βελτσίστα. Θέλει να βγάλει πιο καιρό, όχι όμως. Δεν τα καταφέρνει ο Πιλπιλής. Για τον δούμε το Μελσίστα, δεν βγαίνει. Κατά την μπάλα Θεοδωρόπουλος. Πάει να περάσει. Έχουμε φάουλ. Το καλάθι μπήκε, αλλά νομίζω ότι δεν έχει μετρήσει. Πρέπει να είναι στο ξεκίνημα της φάσης. Πριν ξεκινήσει δηλαδή το βάσιμο, πράγματι. Έξω. Βλέπουμε και αλλαγές. Ο Χρυσακίδης επέστρεψε στη θέση του Αβαράκη για τους Τράτζικ. Η επαναφορά είναι για την Παρτιζάν και πάλι να πηγαίνει στον Κυπριανό. Κυπριανός πάει προς τα μέσα στο κεφάλι και φάουλ. Φάουλ με το οποίο έχει χρεωθεί ο Κούνας. Έχουμε και αλλαγή για τον Παρτιζάν. Πέρασε με το νούμερο 41 ο Δημητρόπουλος στη θέση του Τριαντάφυλλου. Πρώτη βόλη τώρα είναι έξω από τον Κυπριανό. Τώρα θα εκτελέσει την δεύτερη. Έξω και αυτή από τον αριστερό Ζαγκάρτ. Μάχη για το rebound. Τελικά ο Γκόρος είναι εκεί να το μαζέψει. Βγάζει ωραία πάση στον Κούνα. Πάει προς τα μέσα αυτός. Ανάμεσα σε δύο ρολάρι. Με τα μπλό αστοχή. Το τελικό rebound όμως. Τον Τράτζικ. Το σκέφτει τον Κούνα. Πάει μέχρι μέσα. Ρολάρι ξανά. Ωραία η πάσα. Το καλάθι το πετύχει ο Σαρακινός που πέρασε στο παιχνίδι. Είναι το πρώτο του φυσικά, 24-21. Μείωσαν και ο Λάδο Τράτζι. Πολύ ωραία εδώ η πάσα του Ψηλού του Μετρόπουλου στον Κυπριανό, ο οποίος άφησε την μπάλα με ένα βοδολέα. Σκοράρει 5 η πόντη του, 26-21 το σκορ υπέρ της Παρτιζάν. Ωραία πάσα εδώ με τον Χρυστακίδη. Ωραία το φάτι του καλάθι. Ο Χρυσακίδης, ο οποίος έχει πετύχει 4 πλέον, 2 τρίποντα έχει βάλει. 26-23 έχουν μειώσει Τράτζικ, τρίποντο εδώ. Το οποίο είναι έξω από τον Μετρόπουλο, είναι όμως νέο επιθετικό rebound. Νέα επίθεση για τους παίκτες της Παρτιζάν. Θα πάρει το τρίποντο εδώ, αλλά είναι άστοχος ο Θεοδωρόπουλος. Αυτός πάρει μπάλα. Και η Τράτζικ συνεπίδεσε. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι μπαίνει ο Φράσος, ο οποίος αντικαθιστά τον Πιρπιλή. Η επαναφορά λοιπόν για τον Κόρο και η Ολλάδο Τράτζικ στην επίδεση. Παίρνει εδώ το σύνο Κόρος, αυσουτάρει για 3.
όχι, μαζί με τον Κυπριανό. Τρέχουνε οι παίκτες Παρτιζάν στον Τωρόπουλο, κλείνεται, λάθος, ο Χρυσακίδης κλέβει. Στα σίγουρα χειρά του χώρου, μακρινή πάσα κατακλητική, αλλά όχι, δεν θα την κρατήσει ο Σανακινιός. Τον μπάλα βαδί εκτόσιμος υπέρ των Ολυμπιακών, οπότε κρατάνε την κατοχή. Επαναφορά για τον Χρυσακίδη. Έρχεται για σπρίν εκεί ο Φράσος. Χρυσακίδη στο πλάι στον Σαρακινό, από εκεί στον Φράσο. Και τώρα ο Χρυσακίδης στο ίσως βολή. Κάτωσα μέσα, με τα μπλο μέσα από τον Χρυσακίδη. Χωρίς καν να βλέπει το καλάθι, κατάφερε με τα μπλο ασκοράκι και έχει 6 πόντους. Μειώνησε 26-25 στον πόντο. Έχουν φτάσει πλέον οι Τράτζιτ. Εδώ είναι ο Βελτσίστας, αστοχή, θετικό ρημάνο στον Τωρόπουλο. Γυρίζει την μπάλα η Πέτρες Παρτιζάν. Ένα ακόμα τρίποντο και αυτό είναι από τον Δούρο. Ο Δούρος έχει 13 πόντους. Είναι ο πρώτος του αγώνα αυτή, 29-25 η Παρτιζάν, προηγείται. Μέχρι μέσα ο Δούρος ανάποδα. Για τον κόρο που έχει 12 πόντους, 29-27 μείωσε. Τρίποντο εδώ, άστοχος ο Βελτσίστας, μάζεψε ο Κούνας. Έχει όμως ανοίγει πολύ το κοντρό της μπάλας, το χάνει. Τρέχει ο Βελτσίστας, όμως φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Κυπριανού. Δεν τα κατάφεραν εδώ στους Παρτιζάν. Παπαράκης αντικαθιστά τον Κούνα για τον Στράτζικ. Για την Παρτιζάν μπαίνει ο Μπεκράκης για πρώτη φορά στο παιχνίδι, της του Κυπριανού. Και τώρα ο Κόρος θα την βάζει μπάλα. Σαρακίνος το σκέφτει και λίγο, σουτάρει τελικά για δύο. Άσο και πάντω το βελτίζει τα φρέχη. Τα σύμπα σαν χρειασμού πολύ ωραία και καλά. Το πετυχαίνει ο Δημητρόπουλος, είναι το πρώτο του. Έχει δύο πόντους δηλαδή, 31-27. Προηγείται του Παρτιζάν. Μπάλα πηγαίνει στο Καβαράκι. Πέρασε από πολύ ωραία πλάγιο πικερόλα, δεν τα καταφέρνει ο Πράσος. Αποκλειδίζεσαι η Ιντερνετ. Παρτιζάν στον εκδιασμό, θα σταματήσει για τρεις στη γωνία, αλλά είναι άστοχος. Ο Θεοδωρόπουλος ήταν. Ο Μαστρογιαννόπουλος επιστρέφει για το Σολάντο Τράτζικ, βλέπω. Στη θέση του Σαρακινού. Ενώ οι Τράτζικ επαναφέρουν τώρα με τον Ναβαράκη να δίνει στον χώρο. 31-27 το σκορ. Τον κόρο θα πάει το τρίποντο, θα στοχίσει. Το ριμπάν το μάζεψε ο Δούρος. Πάσα αχνιασμού γρήγορα μέχρι μέσα. Τελικά είναι η ασίστα του Θεοδωρόπουλου. Άστοχο το Μπεκράκι. Μάχε το ριμπάν το Μπεκτσίσα δεν καταφέρει να κάνει το πόλο. Και έχουμε φάουλ που κάνει πάνω στον Χρυστακίδη. Η Τράτζικ στην επίθεση πλέον με τον κόρο. 4. Βγαίνει ο Πράσος, φύλλα στο τρίποντο. Ο Κόρος τώρα θέλει να βγει, βάλει πιθανόν, τελικά περνάει στο Μαστρογιαννόπουλο. Κοντά στο καλάθι θα κερδίσει το φάουλ. Το πάντα για δεξί του. Ο πιο ψηλός παίκτης του Παργή, ξεκάθαρα. Ο Μαστρογιαννόπουλος. Έχουμε και αλλαγή για την Παρτιζάν. Βγήκε ο Δούρος. Επέστρεψε ο Αρβανίτης. Ψηλώνει το σχήμα η Παρτιζάν. Άστοχη πρώτη βολή του Μαστρογιαννόπουλου. Έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Κοίτα αυτή.
το rebound το Μάριος και ο Δημητρόπουλος. Έχουν τώρα για αδειασμό οι παίκτες της Παρτιζάν. Μέχρι μέσα με ταμπλό αστοχείο ο Θεοδωρόπουλος. Μαζεύει ο Μαστογιανόπουλος τώρα. Και ο Πόρος. Νέα αλλαγή, βγήκε ο Θοδωρόπουλος για την Παρτιζάν και επέστρεψε ο Κυπριανός. Παναφορά θα είναι τη βασική γραμμή από ό,τι βλέπω. Θα την κάνουν οι Τράζικ με τον Ντάσιο. Βγάζει η γωνία στον Αβαράκη. Μέχρι μέσα αυτό το εξής διάδρομος. Δεν τα κατάφερε τώρα, αλλά κέρδισε το φάουλ. Δύο βολές θα εκτελέσει ο παίκτης των Τράζικ. Τώρα είναι έτοιμος για την πρώτη. Έστοχη. Ο Αβαράκης φτάνει στους 6 πόντους. Μείωσε σε 31-28. Έξω η δεύτερη. Μάζεσε ο Αλβανίτης για την Παρτιζάν. Και κατεβάζει ο Κυπριανός. Ο Κυπριανός ζητάει την του Αλβανίτη. Πάει από εκεί όντως. Βρίσκει λίγο κενό, αλλά σηκώθηκε ψηλά ο Μαστογιανόπουλος θεματικά και ρίχνει αυτή την τάπα. Για να δούμε τον Κυπριανό, παραφέρει τον Αλβανίτη. Αυτός για τον Δημητρόπουλο. Κοντά στο καλάθι εκεί ο Βελτσίστας, δύσκολη προσπάθεια και το πετυχαίνει. Ο Βελτσίστας έχει 11 πόντους. 33-28 προηγείται πλέον η Παρτιζάν. Ο Λάτο Τράτζικ στην επίθεση με τον Κωνστακίδη και τώρα ο Γκόρος παίζει πλάτη. Κλείνεται, θα γυρίσει, δύσκολο βάλει αυτό σε μάχη από τον Πάο. Ο Μάζης είναι τελικά ο Βελτσίστας, τρέχει μέχρι μέσα, ανάμεσα δύο και... Επιθετικό φάουλ με το οποίο χρόνο το Βελτσίστας έβαλε χέρι και απόσυσε φυσικά τον αντίπαλό του. Εντάξει, έχουμε και αλλαγές, ο Μπεκράκης και ο Βελτσίστας βγήκαν για τους για τον Παρτιζάν, πέρασε ο Ντάφλος, βλέπουμε με το μήνα για πρώτη φορά και επίσης και ο Θεοδωρόπουλος. Ο Παπαράκης θα πάει μετά, θα χάνει όμως την μπάλα. Το κλέψιμο έγινε από τον Ντάφλο. Εδώ είχαμε το μήνα με τα βλέπουμε στην μέση. Εθάμψου κατά τον Θεοδωρόπουλο, καλάθος, 4 υπόλοι του. 15-28, το συν 7 η Παρτιζάν. Εδώ είναι ο Αβαράκης, περνάει για τον Τάσιο. Πολύ ωραία όμως εδώ η άμυνα από τον Δημητρόπουλο. Έγινε το κλέψιμο. Μπήκε εδώ στη γωνία ελεύθερο το τρίποντο. Όχι είναι κακό όμως, αλλά θα να έχει την μπάλα, τυχερός εδώ ο Θεοδωρόπουλος. Κάνε όμως λάθος πάσα, κλείνει ο χώρος. Ποιος τρέχει στον θεατμό. Έχει χτυπήσει. Οπότε γίνεται μια διακοπή, ας ελπίσουμε όλα καλά. Α, πρέπει να έχει χάσει το φακό του, το φακό του αφήσει. Πράγματι αυτό είναι, έχασε το φακό του αφήσει του. Μπήκε τώρα για να το βάλει. Ο Κούνα στη θέση του. Τον μας Παγιανόπουλος. Του σκοτάρει, γυρίζει με το δεξί. Δεν τα καταφέρνει, αλλά φάουλ. Το οποίο έκανε ο Αρβανίδης από ό,τι ακούσει από την TV και τον Μόλο 69, ο Αρβανίδης το χωράει. Στη γραμμή το Μόλο θα πάει ο Μαστογιανόπουλος με το σκορ στο 35-28 υπέρ της Παρτιζάν. Εκτελεί την πρώτη βολή ο Μαστογιανόπουλος, είναι χαμηλή, δεν τα καταφέρνει. Έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Βάζεσαι ο Αρβανίτης και η Παρτιζάν είναι στην επίθεση με τον Κυπριανό. Είναι για τον Δημητρόπουλο, έχει πλάτη αυτό στον, με τον Τάσιο απέναντί του. Δύσκολη προσπάθεια, τα καταφέρνει όμως ο Δημητρόπουλος. Εξαιρετικό καλάθι.
4 πόντι του, ο 4 έπαιξε σε διάφορα, δεν γινόταν κάτι άλλο. 37-28 στο σύνεμια η Παρτιζάν, ενώ σε λίγο στο σύνεμια δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Μέχρι μέσα ο Χρυσακίδης, με καμπλό στόχησε, Δημητρόπουλος μάζεψε και η Παρτιζάν με τον Θεοδωρόπουλο που πάει μέχρι μέσα. Ωραία η δεν είναι τελικά είναι πάσα, αφού δεν πήγε το καλάθι. Κέρδισε το φάουλο ο Ντάφλος, το φάουλο το έχει κάνει ο Χρυσακίδης. Στη γραμμή των βολών, ο Ντάφλος. Μία βολή αν καταφέρει να βάλει έστω, θα φτάσει σε διψήφιο προβάδισμα και αυτό είναι. Αυτό είναι ο πρώτος του πόντος στο παιχνίδι του Ντάφλου. 38-28. Άστοχο στη δεύτερη. Μάζεψε ο Ντάφλος. Λάθος όμως η πάσα. Κυριανός μέχρι μέσα. Κάπου για τον Κυριανό που φτάνει το σκόρ 40-28. Παπαρέκει εδώ. Πιέζει να συμπτικά η... Παρτιζάν είχαμε πόδι εδώ. Πέρασε ο Γκόρος και στο Χρυσακίδη, 32,6 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου και η Ολάτη Τράτζικ στην επαναφορά με τον Κούνα να δίνει στον Γκόρο ξανά αυτό για τον Κούνα, στη γωνία θα πάρει το τρίποδο Βαράκη αστοχή, μάχη από το rebound τελικά το πήρε ο Ντάφλος και τώρα ο Θεοδωρόπουλος, δεν βιάζονται πλέον οι παίκτες της Παρτιζάν. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Θεωρητικά μείνει ένα δευτερόλεπτο στο Τράτζικ, αν εξαρτηθεί από την επίθεση. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Τρίποντο. Όχι. Rebound από τον Μεβίνα. Έχει. Μέχρι μέσα. Δύσκολη φάνεια. Όχι. Δεν τα καταφέρνει. Τέλος πρώτη μηχανή. 40-28 προηγείται η Παρτιζάν. Πολύ συγκίνηση λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με τους Ολλάδους Τράτζικ με τη μία να έχουν τρίποντο από το κλειμ με το Χρυσακίδη αστοχή, επιθετικό ρημάνο τον Μαστογιανόπουλο άστοχος και φάνει το ρημάνο ο Δημητρόπουλος Παρτιζάν προσπαθεί να τρέξει θα κρατήσει μπάλα στον Θεοδωρόπουλο και εντός άστοχος Κυπριανό και έχουμε φάουλ με το οποίο χωρέθηκε ο Δημητρόπουλος πάνω στον Ντάσιο επιθετικό δηλαδή, ο Γκόρος τώρα επαναφέρει το Ναβαράκι έχει διάθεση να πιέσει ό,τι βλέπουμε την Παρτιζάν στο κήπεδο. Σύγχρεμα όμως με τον Γκόρο που κράτη περνάει το κέντρο και γέρος. Ο Χρυσακίδης παίρνει το σκηνάδο δεν πιένει το πικερόλ. Ο Γκόρος τώρα θα σουτάρει εν κινήσει, αστοχή, μάζει το rebound. Ο Μαστογιανόπουλος θα το καταφέρει, θα το καταφέρει τελικά. Και θα βγάλει στο Χρυσακίδη, ελεύθερος του 3. Όχι, μαζεύει ψηλά. Όμως έχουμε βήματα με τα οποία προώθηκε ο Θεοδωρόπουλος και η Ορλάντο Τράτζικ θα κατεβάσουν την μπάλα με τον Ναβαράκη που θα καταφέρει τον χώρο να πηγαίνει εκεί αλλά να περνάει και πάλι το κέντρο κοντά να δούμε στο βίντεο πάλι τελικά τα κατάφερε πάσα στο πλάι στον Ναβαράκη θα πάρει το μιντρέν αστοχή ο Δημητρόπουλος μαζεύει τρέχει, βγαίνει το σύμπτωμα, δεν θα το πάρει το σύμπτωμα. Τώρα ο Δημητρόπουλος το πείτε, πάει στα μέσα, κάνει το turn around jumper και θα εξορκίσει με το friendly bounce, 6 πόντι του, 42-28, προηγούνται οι παίκτες της Παρτιζάν. Ο Χρυσακίδης τώρα θα πάρει το screen, θα πάει αντίθετα το screen. Παίζει το handoff με τον Ναβαράκη. Αυτός πάει από τα αριστερά, θα σουτάρει, αστοχή, μάχη από το rebound. Θα το πάρει ο Ντάσιος τελικά, αστοχή όμως από τους βολείς. Και μάζεψε ο Θεοδωρόπουλος. Κυπριανός πετάει γρήγορα μπροστά στον Δημητρόπουλο. Έβγαλε για τον Θεοδωρόπουλο αυτός, πάει μέχρι μέσα. Ποστάρει ο Δημητρόπουλος, καλάθι. Κάνει στους 8 πόντους. Η διαφορά ανεβαίνει στους 16 πόντους, 44-28. Η Παρτιζάν δείχνει εδώ να ξεφεύγει. Για να δούμε τώρα τον Μαστογιανόπουλο. Κάνει λάθος πάσα, ο Ντάσος έκανε αντίθετη κίνηση και έχουμε time out που παίρνουν οι Τράτζικ.
Επιστρέψαμε από το time out και η Partizan είναι στην επίθεση με τον Κυπριανό. Θα δώσει μπάλα στο πλάι στον Θεοδωρόπουλο. Καλά στον Κυπριανό. Θα έπρεπε μέσα, έδωσε την μπάσα, αλλά ο Τριαντάφυλλος το στοίξε, έκανε όμως φάουλ συνέχεια, πήγε να κάνει το κλέψιμο. Εδώ στην φάουλ και ο Λάντο Τράτζικ στην κατοχή, ο Γκόρος πάει να επαναφέρει. Πιέζουνε οι παίκτες του Παρτιζάν, ο Μαστρογιάννοπουλος παίρνει την μπάλα και τώρα ο Γκόρος περνάει για το Χρυστακίδη, σε ένα κοστάρι αυτός. Ανάμεσα σε δύο δύσκολες πάντα αστοχή, ο Ντάσης είναι εκεί για να μαζέψει το δικό rebound και να πετύχει το καλάθι. Ο Ντάσης φτάνει στους 4 πόντους. 44-30 μείωσαν οι Ολλάντο Τράτζικ που πετύχαν το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο τρίχρονο και στους πρώτους τους πόντους. Και τώρα ο Κυπριανός πάει να μπουχάρει. Γυρίζει μετά αριστερά αστοχή, μάχια το rebound τελικά. Η επίθεση θα λήξει τα σουτάρια 3. Θα αστοχίσει ο Δούρος, δεν καταφέρνει να πάρει το δικό rebound και ο Γκόρος θα επαναφέρει για τους Ολλάντο Τράτζικ. Ο Μαστρογιαννόπουλος δίνει στο Χρυστακίδη. Θα πει το ποστάρι. Αστοχή, δεν το rebound τον ίδιο. Ανάμεσα σε δύο θα κερδίσει το foul. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Τώρα θα εκτελέσει τη βολή, την πρώτη βολή από τις δύο. Τώρα λοιπόν είναι έτοιμος. Μέσα η πρώτη βολή. Από το Χρυστακίδη, που έχει 7 πόντους, 44-31. Μείωσαν τράτζι και το μεταξύ βγαίνει ο Ντάσος αναγκαστικά γιατί έχει ματώσει. Από ό,τι βλέπουμε στον αγώνα νομίζω. Πέρασε το παιχνίδι ο Πυρπυλής. Ο Χρυστακίδης βάζει και τη δεύτερη βολή. Έχει 8 πόντους. 44. Νομίζω πρέπει να είναι 32. Το τρίποντο από τον Μικρόπουλο, άστοχο. Βάζει το rebound ο Τουρπιλής. Ο Γκόρος πάσα αθλιασμού. Δεν βγαίνει τελικά ο αθλιασμός. Ο Τουρπιλής τώρα πετάει μπροστά στο Μαστρογιαννόπουλο. Θα πάρει αυτό το σούτ από το πλάι σου εκεί. Πρώτο το καλάθι. Πράγματι εδώ και το σκορ. 44-34. Έχουν εκδώσει τη Ολλάντο Τράτζικ. Φάουλ που κάνει ο Κούνα τώρα πάνω στον Κυπριανό. Τώρα θα γίνει η επαναφορά από τον Κυπριανό. Θα πάρει το τρίποντο, αλλά είναι άστοχος ο Δούρος. Μάζεψε ο Μαστρογιαννόπουλος και τώρα ο Γκόρος. Μετά η ωραία πάσα για τον Πυρπυλή. Προσποιείται. Τον πουλάει εδώ η μπάλα, δεν καταφέρνει. Μάζεψε ο Δούρος. Μέχρι μέσα πάει όλο το διάδρομο. Με το αριστερό αφήνει την μπάλα και εκεί έχει 15 πόντους. Και είναι ο πρώτος σκορ του αγώνα. 46-34 προηγείται η Παρτιζάν. Ο Γκόρος εδώ. Περνάει, τελικά πέφτει, κρατάει την μπάλα. Θα καταφέρει εκεί πέρα να περάσει κιόλας πάσα στο Χρυστακίδη. Μέχρι μέσα αυτός με τα μπλοκ καλάθι. Ωραία προσπάθεια. Ο Χρυστακίδης φτάσει στους 10 πόντους. 46-36 σκορ μπροστά πάντα η Παρτιζάν.
ο Κυπριανός τώρα. Με την επαφή και φάουλ. Φάουλ που έγινε από τον Κούνα. Έχουμε και αλλαγή, μπαίνει ο Πράσος στη θέση του Μακρογιαννόπουλου για τους Ολλάντου Τράτζικ. Κάθισε στον πάγκο, βλέπουμε για την Παρτιζάν ο Δούρος. Επανήλθε ο Βελτσίστας. Και επαναφορά για την ομάδα της Παρτιζάν. Τη Μητρόπουλε πάει κοντά στο καλάθι. Βγαίνει σε διαγώνια θέση. Ήταν να έχουμε βήματα με τα οποία ασχολούνται ο Θεοδωρόπουλος. Και ο Λάτο Τράτζικ έχουν την μπάλα με τον Κόρο. Λάθος έγινε εδώ. Η παραφορά την έκανε ο Κόρος από το πλάι, αλλά δεν το είχε καταλάβει ο Κράσος ότι ήταν από το πλάι. Νομίζω ότι είναι από τη βασική γραμμή και περίμενε εκεί εκτός, δηλαδή έπεσε την μπάλα εκτός παρκέ. Αυτό ήταν το λάθος. Η ουσία είναι ότι χάνεται η κατοχή για τον Λάτο Τράτζικ. Και η Παρτιζάν κερδίζει την μπάλα με τον Κυπριανό. Ο Μητρόπουλος προσποιείται, πάει μέχρι μέσα, καστή πάσα, δεν τα καταφέρνει. Ο Τριαντάφυλλος δεν έχει καλή ισορροπία, βάζει στο Πεφυλί. Χριστακίδης, δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ. Φάουλ με το σώμα. Και στη γραμμή των Βολών. Θα πάει ο Χουστακίδης, θα έχουμε αλλαγή για την Παρτιζάν. Βγήκε ο Τριαντάφυλλος, επέστρεψε ο Αρβανίτης. Πρώτη βολή από τον Χουστακίδη. Αστοχή. Τώρα έχει δικαίωμα για μια ακόμα. Την εύστοχη, φτάνει στους 11 πόντους και ρίχνει διαφορά σε μονοψήφια τρίτα. 46-37 ενώ έχουμε time out στο παιχνίδι. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι το παιχνίδι μετά από το time out. Η Παρτιζάν είναι στην επίθεση με τον Βελτσίστα. Στο πλάι για τον Δημητρόπουλο. Ο Τιμπέσου Πράσου θα πάρει το jump shoot. Θα στοχίσει, πετάξει μέχρι εκεί ο Θεοδωρόπουλος και πήρε το τελικό rebound. Μπάλα δίκια τα χέρια του Χριστακίδη, όπως δείχνει ο ρεφ. Νέα επίθεση για την Παρτιζάν. Ο Κυπριανός και ο Θεοδωρόπουλος. Αστόξουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Πράσος μάζεσε. Χριστακίδης δεν φτάνει πάνω του. Πετάει η γη. Πυραυλοκίνητος ο Κυπριανός. Εξαιρετικά γρήγορος. Βγάζει το πλάι. Δεν θα σου φτάνει τελικά ο Δημητρόπουλος. Πάει να παίξει προς τα μέσα, θα κάνει το μήμα προς τα πίσω, προς την μπακ, από εκεί ο Βόρος μαζεύει και η Ολέα το Τράτζικ θα προσπαθήσει να κατεβάσει κι άλλο τη διαφορά με τον Βόρο. Είναι στην επίθεση, πολύ ωραία πάσα και τα καταφέρνει ο Τράτζος. Ήταν το πρώτο του καλάθι, το αξιδί 46-39 στο μείον 7 πιθανό διαφορά, μείωσαν οι Τράτζικ. Ο Βελτσίστας πήγε να κάνει μια πάσα τώρα. Τρέχει, δεν θα φτάρει ο Κούνας, περιμένει. Ο Χριστακίδης τώρα, έχει το πράσινο για screen. Θα ξεκινήσει ο Χριστακίδης, πάει προς τα μέσα, πάνω στην μπάρα την κρατάει. Ο Πράσος θα πάρει το ελεύθερο τρίποντο. Όχι, μάχια τον μπάουν και τελικά ο Χριστακίδης είναι εκεί, ευστοχή. Ο Χριστακίδης κάνει στους 13 πόντους. Τελείωσε στις 46-41. Οι Τράτζικ και εδώ έχουν βρει ένα ρυθμό. Μέχρι μέσα ο Βελτσίστας, δύσκολο φάτα στο εκεί. Μαζί το περκυλής. Και ο Βόρος τώρα. Ο Βόρος βρίσκεται με Χριστακίδη. Ο Κοράσος για το Χριστακίδη, για τρεις αυτός μέσα. Και Χριστακίδη. Φτάνει στους
16 πόντους. Γίνει το πρώτο σκορ του αγώνα, μείωση 46-44 και έχουμε time out. Μόλις ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι, μέχρι την Παρτιζάν δεν είχε πλέον να αισθάνεται μάλλον την καρδιά ανάσα από τον Τράτζικ. 46-44 στους 2 η διαφορά. Τράτζικ που μας φτάσει να προηγούνται μέχρι και 16 πόντους στο 22, πριν από 6 λεπτά δηλαδή. 44-28 σκορ. Εδώ ο Βελτσίτας παίρνει το mid-range στο G και μαζεύει ο Κωνστακίδης. Η Τράτζικ με τον Κόρο έχει πάρει τα πάνω και ξέρει την ψυχολογία. Θα προσθυνεί το momentum μέχρι μέσα ο Κόρος. Φάουλ το οποίο έκανε ο Αρβανίτης. Θα πάει στη γραμμή των βολών ο Γκόρος. Έχει λοιπόν τώρα την ευκαιρία είτε να μείνει στον πόντο είτε και να σοβαρήσει, αν ζωγήσει και στις δύο δηλαδή. Και έχει ζωγήσει η πρώτη. Ο Γκόρος θα κάνει στους 13 πόντους. Και τώρα στους 14. Και να λοιπόν που η Τράτζικ, η ωραία το Τράτζικ του Ζουπαρίου είναι 46-46. Ωραία η πάσα του Κυπριανού στον Αρβανίτη στα αυτή. Ο Αρβανίτης σε κολλάει την Παρτιζάν. Πρώτο του καλάθι. 48-46 προηγείται η Παρτιζάν. Θα κερδίσει και την κατοχή η ομάδα της Παρτιζάν. Έχουν γίνει διάφορα εδώ, έχει δοθεί τεχνική ποινή σε πρώτη φάση βλέπω. Πρέπει να την έφαγε ο Βελτσίστας για την αντίδρασή του, για την εμβρίαση και έτσι τον λόγο από τον αντιπαλό του. Οπότε ο Γκόρος πάει στην γραμμή των πολλών για τεχνική ποινή, θα ξεχίσει την πολλή. Ο Γκόρος έχει 15 πόντους και μειώνει σε 48-47 για τον Τράτζικ. Για να δούμε τώρα τον Βελτσίστα στη γραμμή των πολλών για την Παρτιζάν. Είναι άστοχος στην πρώτη. Θα σουτάρει τώρα και τη δεύτερη, για να δούμε. Έξω κι αυτή. Ο Βελτσίστας δεν καταφέρνει, παραμένει διαφορά στον πόντο. 48-47 μπροστά η Παρτιζάν που έχει την επίθεση μετά από τον τακτικό. Έχουμε και μια διακοπή για να δέσει κορδόνι ο Χρυστακίδης. Συνεχίζει το παιχνίδι. Επαναφορά τώρα τον Αρβανίτη για τον Κυπριανό. Θα πάρει το jump shoot, αστοχή, μαζί με τον Κόρο. Και ωραία το Τράτζικ στην επίθεση με τον Κούνα. Να σπάει προς τα μέσα, θα βγάλει μπάλα έξω στον Περπηλή. Παίρνει το διάδρομο, κάνει όμως λάθος πάσα. Κλέψιμο. Το κλέψιμο ήταν από τον Δούρο και ο Κυπριανός βρέθηκε εκτός παρκέ από την άμυνα του Γκόρου. Δεν υπάρχει το φαουλ πάντως. Μάλλον ο Κυπριανός βγήκε εκτός, έχασε την ισορροπία του. Και η κατοχή είναι για τους Τράτζικ. Με τον Γκόρο
ακριβώς μισό λεπτό, 30 δευτερόλεπτα δηλαδή, για το τέλος της τρίτης περίοδου. Οι Τράκοι έχουν ευκαιρία να ευθογήσουν εδώ, να περάσουν και μπροστά. Ο Γκόρος θα πάρει το τρίποντο, άστοχος, μαζί ο Αρβανίδης και δίνει και το φάουλ. Πρώτη σήμα από τον Πιρπιλή δόθηκε. Δεν είναι συμπληρωμένα τα μαδικά για τους Τράτζικ, οπότε είναι απ' έξω η μπάλα. 19 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουν όλη την επίθεση πλέον. Θα την κρατήσουν δηλαδή οι παίκτες της Παρτιζάν με τον Κυπριανό. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Κυπριανός σκέφτει οτιδήποτε τελικά δεν θα βάλει το εξώ, έστανα Κυπριανός. Κλείνεται. Μητρόπουλος τελειώνει. Τελευταίο δευτερόλεπτο για 3. Ω, παραλίγο. Τέλος όμως τρίτης περίοδου, 48-47 προηγείται η Παρτιζάν σε ένα μάτι που έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό πλέον και λίγο το πάλι μαζί. Μόλις άρχισε λοιπόν η τέταρτη περίοδο με την Παρτιζάν να έχει την μπάλα, προηγείται με ένα πόντο, 48-47 στον Τωρόπουλο θα βγάλει την μπάλα 45 μέρες για 3 ο Βελτσίστας, ένα άσκοπος. Μαζεύει ψηλά ο Πράσος και ο Πιθακίδης τώρα κατεβαίνει. Θα δώσει τον Αβαράκη. Του δίνει σκηνή ο Πράσος, τελικά θα δώσει στον Γκόρο. Εκεί προσδόξει τον Βελτσίστα, παίρνει το σκριν. Και θα βγει πάσα. Θέλει να κάνει ο Πιθακίδης τώρα, τελειώνει η επίθεση, δεν προλάβει. Παρόλο που τώρα ρε, άργησε για κάποια δέκατα το δευτερολέπτο και έτσι δεν υπάρχει καλάθι στην επίθεση Παρτιζάν με τον Θεοδωρόπουλο. Γίνεται από τα σκριν ο Δούρος και φάουλ με το οποίο χρονίζει ο Χρυσακίδης. Παναφορά απ' έξω. Τώρα η μπάλα πάει στον Βελτσίστα. Δίνουμε χώρο, το σκέφτεται λίγο να φτάρει τελικά. Αστοχή, μαζεύει ο Χρυστακίδης και ο Νέτο Τράντζικ με τον Γκόρο. Πάει μπαλά στο πόδι και του φεύγει. Τρέχει. Έχουμε την τεχνική στιγμή. Τεχνικά χρεώσει ο Γκόρος. Πάνω στον διευθυντή. Τεχνική ποινή και στον πάγκο νομίζω. Γιατί, συγγνώμη, τη Παρτιζάν μετά από μια διαμαρτυρία. Νομίζω είναι από μια τεχνική ταινία, άρα. Ναι, όντως ακριβώς αυτό έδειξε ο ρεφ, οπότε δεν υπάρχει βολή ουσιαστικά. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Επαναφορά για την Παρτιζάν. Ο Ρόμπουλος επανέφερε για τον Δούρο. Έχουν ανάψει τα αίματα, είναι πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Τρίποντο Γρατσί από τον Δούρο, φτάνει στις 18 πόντους. 51-47 η Παρτιζάν εδώ ξεφεύγει με 4. Και λέμε ξεφεύγει γιατί είναι τόσο κοντά οι δύο ομάδες στο σκορ που ακόμα και 4 πόντους μοιάζουν πολύ. Ο Δούρο θα σώσει μέσα στο τρίποντο. Ο Δημητρόπουλος παίρνει το rebound. Τρέχει ο Θεοδωρόπουλος. Μέχρι μέσα που φεύγει όμως την μπάλα. Και η κατοχή περνάει στο Φορλάντο Τράτζικ. Η μαρτύρια του Θεοδωρόπουλου, δεν ξέρω, κάποιο φάουλ πρέπει να ζητάει, υποθέτω. Και η Ορλάντο Τράτζικ επαναφέρουμε με τον Αβαράκη. Περνάει για τον Χρυστακίδη. Πράσος τώρα, παίζει πλάτη, ποστάρει, νταμπτύνει. Βγήκε η μπάλα στον Τάσιο που κερδίζει το φάουλ. Ο Βελτσίστας το έκανε το φάουλ και μπαίνει ο Κυπριανός. Το σκορ είναι 51-47 λοιπόν υπέρ της Παρτιζάν και η ολιά του πλάτη έχει την επαναφορά τη βασική γραμμή. Ο Παπαράκης βρήκε τον Γκόρο, σουτάρει αυτός με τη 1 για 3, με ταμπλό, δεν του κάνει βαλτερή μπάλα. Μαζεύει το rebound ο Θεοδωρόπουλος. Περνάει στον Δημητρόπουλο τώρα για να δούμε αν θα παίξει πλάτη, αν θα αποστάρει.
το σκέφτεται, τελικά θα κάνει το fade away shoot αυτή. Τελικά θα κάνει το όμως. Νέα επίθεση για την Παρτιζάν με τον Θοδωρόπουλο. Γίνει τα μέσα και ευκολουθεί ο Θοδωρόπουλος. Παίρνει την επαφή και βρίσκει τον τρόπο να εξοργήσει. Έξι πόδι του, όσοι και διαφοράς. 53-47. Προβλήθηκε το Παρτιζάν, το κάνει και κλέψιμο τον Κυπριανό. Να κάνει, να δίνει βοήθεια στο μαρκάρισμα του Αβαράκη. Μέχρι μέσα, goal foul. Είναι goal foul από τον Ζούρο, ο οποίος γίνεται και ο πρώτος παίκτης που φτάνει στους 20 πόντους. 55-47 και θα εκτελέσει και βολή μετά από το time out που κάλεσαν οι Τράγκοι. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν μετά από το time out. Στη γραμμή των βολών είναι ο Ζούρος για την συμπληρωματική βολή. Συγκεκριμένα από το θαλάσσιο φάουλ που είχε πριν. Αστοχή στη βολή. Οπότε παραμετρηθώ στο 55-47 υπέρ της Παρτιζάν. Η ώρα του βράδυ στην επίθεση με τον Μπόρο. Δίνει στο Μαστρογιαννόπουλο. Δεν πέρασε πάσα από το Κουστακίδη. Έκλεψε ο Δημητρόπουλος. Έχει από το Ρόπουλος τώρα μέχρι μέσα. Ωραία η πάσα. Δύσκολη όμως προσπάθεια από τον Ζούρο που έκανε σπάσιμο της μέσης, αλλά δεν τα κατάφερε να τελειώσει σπάσι. Επαναφορά από τον Αβαράκη για τον Πυρφυλή. Και τώρα ο Κόρος. Κόρος εδώ από το πλάι. Το σκέφτεται να περάσει λίγα την μπάλα στον Μαστρογιαννόπουλο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει αυτός. Πάει να ποστάρει. Τα καταφέρνει. Εκμεταλλεύεται εδώ το ύψος του. Δεν μπορούσε κάποιος να το σταματήσει ψηλά, το είσαι δυσκόλυτο. 55-49 μειώνει ο Ιωδάτο Τράτσι. Ο Θεοδωρόπουλος τώρα. Παίρνει την επαφή αλλά δεν κάνει. Τελικά η πάσα του δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο Αλβανίδης, δεν περίμενε από το σέντερ. Δεν θα κατάφερε να την κρατήσει την μπάλα. Ο Κόρος τώρα για τον Πυρπυλή που φεύγει λίγο η μπάλα, θα την κρατήσει, την κράτησε τελικά. Θα δώσει τον Χρυστακίδη. Έρχεται για σύνο Κρυπηλής, περνάει αντίθετα ο Χρυστακίδης, πάει μέχρι μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι με δεξί φλότερ. Καλάθι από τον Χρυστακίδη που έχει 18 πόντους. Και έχουν μειώσει ο Λάδο Τράντιτ σε 55-51 στους 4, για να δούμε. Κάνει εδώ φλότερ με τη σειρά του ο Βούρος. Κάνει στους 22 πόντους και το σκορ γίνεται 57-51 υπέρ της Παρτιζάν. Ο Γκόρος πέρασε για τον Μαστρογιαννόπουλος, δεν προσέγγε εκεί, το πιστεύει από το Γοργοπόδαρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος θα δώσει στον Κυπριανό, από εκεί για τον Δημητρόπουλο. Στο πλάι, Ζούρος, θα πάρει το τρίποντο που αστυχική πίεση του Χρυσακίδη θα αστοχίσει, μαζεύει ο Πυρπυλής. Χρυσακίδη, αστοχή. Μάγια το rebound, θα καταφέρει ο Αρβανίδης εκεί. Τρέχει ο Κυπριανός, δεν είναι Κυπριανός, πάει σε control game. Κυπριανός τώρα θα δώσει τον Θεοδωρόπουλο. Θα πάρει το jump shoot εκεί. Και αν είναι απίστευτο ο τρόπος που βγήκε αυτό το καλάθι, ο πιο υπόλοιπο, τον βοήθησε το Κίκη. Η ουσία είναι ότι πήγε βέβαια 59-51 το σκορ, στο σύν 8 η Παρτιζάν. Ο Μπόρος πιέζεται από τον Κυπριανό μετά από την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολη η προσπάθεια, δεν υπήρχε εδώ. Μέντο στο Μαβαράκι όμως, θα στοχεί αυτό το τρίποντο. Μάγια το rebound και έχουμε φάουλ που κάνει ο Μπόρος νομίζω είναι πάνω στον Αρβανίτη. Αλλαγή. Ο Αρβανίτης που μάζεσε αυτό το rebound που είναι τώρα για τον Παρτιζάν, μπαίνει ο τριαντάφυλλος. Η επαναφορά είναι για την Παρτιζάν και ο Κυπριανός κατεβάζει την μπάλα. Εκεί πάσα πίσω την πλάτη ο Ζούρος. Ξανά η μπάλα φτάνει στον Ζούρο, από εκεί στον Κυπριανό, ο οποίος θα σουτάρει από το πλάι με τα βλά στο χ. Μαζεύει ο Μαστρογιαννόπουλος και ο Λάδο Τράντι στην επίθεση. Ζούρο.
πάει το τρίποντο, αστοχή, το rebound για την Παρτιζάν, το έχει πάρει ο Θοδωρόπουλος. Ο Κυπριανός τώρα θα βγάλει στον Θοδωρόπουλο. Παίρνει το screen, θα φτάσει με τη Μέγα 3. Μεταβλώ στο χ, μάχη από το rebound και μαζεύει ο Κόρος. Κόρος πάει μέχρι μέσα. Θα δώσει το πλάι στον Αβαράκη. Δεν του κάθεται για αυτή τη φορά η φάση που λέμε, δεν του κάθεται. Εισαγωγικά αστόχησε, μάζεψε ο Κυπριανός τώρα, κατέβα την μπάλα για την Παρτιζάν. 3 λεπτά που μένουν για το φινάλε του αγώνα. 28 η Παρτιζάν μπροστά. Ο Μητρόπουλος μέχρι μέσα βγάζει στο πλάι στον Τούρο. Τελειώνει η επίθεση, θα το κάνει τώρα αστοχή. Επιθετικό φάουλ, το οποίο χρεώθηκε ο Τριαντάφυλλος για σπρώξιμο από πίσω. Η Ορλάντο Τράτζικ κερδίζει την κατοχή. Εδώ κάτι συζητάνε και ο Μαστρογιαννόπουλος με τον ρέφερι. Τώρα θα επαναφέρει ο ψηλός τον Ορλάντο Τράτζικ. Μπάλα πηγαίνει στον Κόρο. Πηγαίνει στο Κρυνταγύρι. Στα μέσα, δεν βρίσκει το τενό, στο πλάι μπάλα στον Αβαράκη, ούτε τώρα, επιθετικός με τον Μαστρογιαννόπουλο. Κλείνεται, βγάζει τον Χρυστακίδη. Το σκέφτηκε λίγο, θα πάρει το σούτ, όχι, δεν είναι καλό. Χάνεται αυτή η ευκαιρία για τους Τράντζικ να μιλήσουν. Και η Παρτιζάν τώρα με τον Τριαντάφυλλο να παραφέρει στον Κυπριανό. 2-25 για το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Κυπριανός πάει σαν αργό και από τώρα. Είναι από τα σκηνή ο Δούρος, παίρνει το τρίποντο, εν κινήσει μέσα. Είναι τρίποντο το οποίο το φέρνει στους 25 πόντους και φαίνεται να δίνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Από μόνο 2 λεπτά για το τέλος παιχνιδιού, 62-51, στο σύν 11 έφτασε η Παρτιζάν. Δύσκολη προσπάθεια και ωραίο καλάθι θα το πετύχει ο Κυρκυρνής. Το πρώτο στο παιχνίδι. 62-53 μείωσαν οι Τράντζικ. Δίκιο πριν τώρα για δύο πράσους. Έχουμε λοιπόν την επαναφορά για την Παρτιζάν. Ο Κυπριανός τώρα από την πίεση του Αβαράκη ζητάει να ανοίξουν την περίπτωση, διότι δεν θέλει σκηνή ο Κυπριανός. Παίζει και με τον χρόνο. Θα δώσει τώρα στον Δημητρόπουλο, θα πάρει αυτό το τρίποντο, άστοχο, μαζεύει ο Χρυστακίδη. Πέρασε την πάση στον Αβαράκη, μόνος αυτός, με ταυλό, όχι, και τελικά μάζεσε το ριμπάμ, στον Θεοδωρόπουλο. Ο Κυπριανός τώρα. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Διαφορά σε 9 πόντους και έχουμε επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Τριαντάφυλλος. Πάνω στον Γκόρο μετακίνησε το πόδι του αντικανονικά, έβαλε ουσιαστικά την κλωβολιά και η κατοχή περνάει για τους Ορλάντο Τράτζικ με τον Γκόρο τώρα να δίνει στον Μαστογιαννόπουλο. Δίνει στον Γκόρο. Πάρει το τρίποντο. Δεν θα αρχίσει, αλλά έχει πάρει το φάουλ ο Γκόρος. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Για το φινάλε του αγώνα, τη διαφορά στους 9 πόντους, ο Γκόρος στη γραμμή των βολών, αν εξοχίσει και στις 3 θα έχει διαφορά τους 9 στους 6 πόντους, αυτό θα βάλει να κάνει, τώρα βάζει την πρώτη βολή, ο Γκόρος που έχει 16 πόντους, τελείωσε σε 62-54, δεύτερη βολή από τον Γκόρο και αυτή μέσα, 17 η πόντη του, 62-55, μείωσαν τους 7 πόντους τη διαφορά η Ορλάντο Τράτζικ. Μέσα κι αυτή, τέρας της ηρεμίας ο Γκόρος, 18 πόντι, 62-56 και έχουμε time out που παίρνουν στην ομάδα της Παρτιζάν. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν μετά από το time out, η Παρτιζάν την επαναφορά πιέζει, βλέπουμε η ομάδα των Ορλάντο Τράτζικ σε όλο το γήπεδο.
ο Δούρος για τον Θοδωρόπουλο, πέρασε το κέντρο πολύ μακριάφο και έχουμε φάουλ, το έκανε ο Αβαράκης πάνω στον Θεοδωρόπουλο. Είχαν να δώσουν οι Τράτζικ. Ο Θεοδωρόπουλος το παναφέρει για τον Θεοδωρόπουλο, αμέσως φάουλ. Συμπλήρωσαν τα ομαδικά. Θα πάει στις βολές ο Δημητρόπουλος. Η διαφορά στους 6 πόντους, 52 δευτερόλεπτα, 52,2 για το φινάλε. Τελείς τώρα την πρώτη βολή ο Δημητρόπουλος. Είναι έκτοπος. Έχει 9 πόντους, 63-56 στο σύν 7 η ομάδα του, η Παρτιζάν. Τώρα θα εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Μέσα για αυτού, 10 πόντους του, 64-56. Έχει ένα σημαντικό προβάδισμα η ομάδα του Παρτιζάν. 45 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ο Γκόρος βρίσκει το Μαστογιαννόπουλο. Πάει από το κρόσο καλάθι, εύκολα εκεί. Έξι πόντους, 54-58. Ο Κυπριανός περνάνε την πίεση, πάνε την πίεση. Ο Θοδωρόπουλος για τον Ντάφλο του σκοράρει. Τρίτη πόντη του, 66-58. Έσπασαν την πίεση της Παρτιζάν. 30 λεπτά πριν να δούμε στο αγώνα. Χρυστακίδης μένει το δεξί διάδρομο μέχρι μέσα. Δεν τα καταφέρνει. Βάζει στο ρυθμό ο Δημητρόπουλος. Πίεση ο Μασταγιαννόπουλος. Αλλά έχουμε πόδι από τον Δημητρόπουλο, οπότε η κατοχή περνάει στους Τράτζικ. 20,1 για το φινάλε, το σκορ στο 66-58. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, αν πετύχουν ένα γρήγορο καλάθι, προφανώς από τον τρίποντο. Για να δούμε. Και πάλι δεν είναι σίγουρο να προλάβουν, αλλά τουλάχιστον θα έχουν μια ελπίδα. 20,1 για το φινάλε, που παραφέρει ο Αβαράκης. Χρυστακίδης, Γκόρος, προσπείτε, θα πάρει το τρίποντο. Όχι, μάχη από το ρυμπάουντ τελικά, που είναι ο Θοδωρόπουλος. Φάουλ, με το οποίο χρεώθηκαν οι Τράτζικ, στα 10 δευτερόλεπτα ακριβώς για το φινάλε. Η Παρτιζάν πλέον είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει τη νίκη, με τη διαφορά στους 8 πόντους δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα θα είναι δύο βολές του Θοδωρόπουλου για να δούμε αν θα αυξηθεί το προβάδισμά του. Είναι άστοχη η πρώτη του βολή. Παραμένει στους 8 πόντους. Όσο είναι η διαφορά του παιχνιδιού, 66-58 σκοτ. Δεύτερη βολή τώρα από τον Θοδωρόπουλο έξω κι αυτή. Μαζί του Μαστογιαννόπουλος, Αβαράκης, Χρυστακίδης. Πήγε να κοιμαθεί ένα σφάλι για το Βιλιμπάλα. Κρατάει, πήρε την Παναδημητόπουλος, θα πάρει το τρίποντο. Την εκνοή, τέλος αγώνα, 66-51, ωραίο παιχνίδι, δεύτερη τέλους. Με την Παρτιζάν να παίρνει την νίκη και την πρόκριση, πέρασε δηλαδή στα πρώτη γενικά. Atlas Cup, ο αγώνας έγινε εδώ στο Άκαγια, στο top 16 της διοργάνωσης. Αυτά από εμάς, καλώς βράδυ.